Γιάννη, αντιπρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας. Λοιπόν, να ξεκινήσουμε με αυτό το περίφημο non-paper, σας παρακαλώ, κύριε Ζαχαριάδη, γιατί η αλήθεια είναι ότι γυρίσαμε και εμείς από διακοπές και τα έχουμε χάσει λίγο όλο αυτό το σκηνικό. Βγήκε non-paper από το Μαξίμου, ήξερε το Μαξίμου ότι είναι ο Ροβίκονας? Κοιτάξτε, νομίζω ότι έχει γίνει υπερβολική συζήτηση και υπερβολική δημοσιότητα γύρω από αυτό το ίσονος σημασίας ζήτημα. Σε κάθε περίπτωση τέτοιες επιθέσεις από όποιον και αν προέρχονται, είτε σε ένα κτίριο που χρησιμοποιείται, είτε σε ένα κτίριο το οποίο έχει μείνει κενό όπως αυτό, από εμάς είναι διαχρονικά αποδοκιμαστές, το ξέρουν όλοι, δεν χρειάζεται να το επαναλαμβάνουμε. Όλα τα περισσότερα νομίζω ότι είναι στη σφαίρα της δημιουργίας των εντυπώσεων και νομίζω ότι έχουμε πολύ ουσιοδέστερα και σημαντικότερα ζητήματα να συζητήσουμε που απασχολούν την καθημερινότητα των πολιτών, τις προοπτικές της χώρας, και αυτό δεν είναι. Βέβαια, μπορεί να το δικαιολογεί αυτό το μέγαρο Μαξίμου με τη λέξη λάθος. Δηλαδή, όπως γιατί είδαμε και το ρεπορτάζ από τη Βουλή, από τον συνάδελφο Αντωνία Τζολέτα, που λένε ότι έγινε ένα λάθος. Κοιτάξτε, δεν είναι κάτι πιο σοβαρό. Δεν το γνωρίζω σε βάθος. Σας μιλώ ειλικρινά, δεν έχω ασχοληθεί. Το θεωρώ χαμηλό ζήτημα, το ιεραρχώ αξιολογικά. Σας λέω ότι τέτοιες επιθέσεις εμείς τις καταδικάζουμε. Βέβαια, κάποιοι μπορεί να θέλουν να τις αξιοποιήσουν, να σηκώσουν ένα θόρυβο, να πούμε κάτι, να πούνε κάτι. Κουβέντα να γίνεται. Επειδή το καλοκαίρι τελειώνει και μπαίνουμε τώρα στο αποκαλό καιρό, τη φάση του φθινοπόρου, μπαίνουμε στις σοβαρές ειδήσεις και να συζητήσουμε. Αυτό που κατά τη γνώμη μου είναι σοβαρό, όλο αυτό θα σου πω ποιο είναι. Εγώ έκανα χθες ένα πείραμα. Ανέβασα ένα tweet, μια δημοσκόπηση που κάνω στο Twitter. Και έγραψα, πιστεύετε ότι αν είχε αγοράσει τον δημοσιογραφικό οργανισμό Λαμπράκη ο κύριος Σαββίδης, θα είχε γίνει επίθεση από τους αντιεξουσιαστές? Εγώ δεν είπα τίποτα. Άφησα και είπα ναι, όχι. Στις ηλεκτρονικές μου δημοσκοπήσεις στο Twitter ψηφίζουν συνήθως γύρω στα 1.000-1.200 άτομα. Θα έχουν ψηφίσει 2.000. 85% όχι. Τι θα πει αυτό? Ότι στην κοινή γνώμη αυτό είναι το πραγματικό πρόβλημα του ΣΥΡΙΖΑ. Ναι. Έχει περάσει εντύπωση με κάποιο τρόπο ο ΣΥΡΙΖΑ μιλάει με όλους αυτούς τους ανθρώπους. Τώρα και ο Ζαχαριάδης μπορεί να λέει στην τηλεόραση τα καταδικάζουμε. Οκ, το ακούω. Δεν καλόπιστα το αντιμετωπίζω. Πάντως στην κοινή γνώμη, αυτό που υπάρχει είναι ότι ο ΣΥΡΙΖΑ με κάποιο τρόπο είναι ο ΣΥΡΙΖΑ και οι φίλιες δυνάμεις. Γιατί αυτοί κατά ένα περίεργο τρόπο χτυπάνε μονίμως ανθρώπους που είναι απέναντι στο ΣΥΡΙΖΑ. Αυτό είναι λίγο πρόβλημα για το ΣΥΡΙΖΑ και πάνω κοιτάξτε. Δεν είναι ακριβές αυτό πάντως, κύριε Γεωργιάδη, γιατί κύριε Ζαχαριάδη, μισό λεπτό. Το αντιλαμβάνομαι αυτό που λέτε, όμως ο Ροβίκονας μπήκε και στη Βουλή. Τη Βουλή, την πλειοψηφία την έχει ο ΣΥΡΙΖΑ. Στη Βουλή και ο κύριος Βούτσης είναι πρόεδρος. Αφέθηκε ελεύθερος, δεν διαφωνώ. Πιστεύετε ότι αν ήμουν εγώ ο πρόεδρος Βουλής θα είχε αφαιθεί ελεύθερος? Τι πιστεύετε? Δεν το ξέρω. Άρα λοιπόν. Αυτό είναι έτοιμα προς τον κύριο Μητσοτάκη αυτή τη στιγμή, τι είναι? Όχι, είναι ένα πολύ απλό πράγμα. Ότι για κάποιους λόγους, εγώ έχω άποψη, ο ΣΥΡΙΖΑ παραδοσιακά είχε πολύ στενές σχέσεις με τα Εξάρχεια και με όλους αυτούς τους χώρους. Μην την κοροϊδευόμαστε τώρα. Παραδοσιακά. Είχε παλιά και μια συνιστόσα. Τη Ρόζα, το Δίκτυο και κάποιους τέτοιους. Άρα παραδοσιακά το κόμμα, η πολιτική έκφραση στην Εξάρχεια είναι ο ΣΥΡΙΖΑ. Τώρα μπορείτε που γίνει κυβέρνηση ο ΣΥΡΙΖΑ αυτό να έχει αλλάξει ένα κάποιο βαθμό. Μπορεί κάποιοι να έχουν πάει με την κυρία Κωνσταντοπούλου, μπορεί να έχουν γίνει κάποιες μεταβολές και εκεί. Αλλά σε γενικές γραμμές, ότι ο ΣΥΡΙΖΑ αντιμετωπίζει αυτές τις δυνάμεις με μια φιλική προδιάθεση, αυτό νομίζω να μην κοροϊδευόμαστε. Είναι προφανές. Απαντήστε, κύριε Ζαχαριάδη. Κοιτάξτε, εν συντομία, ο κύριος Γεωργιάδης με χαμηλούς τόνους, πρωτόγνωρο για τον εαυτό του, έριξε έναν εμπριστικό λόγο προσπαθώντας. Τώρα με χαμηλούς τόνους εμπριστικό λόγο. Εμπριστικό λόγο, ναι, τα είπε ήπια, δεν τα είπε φωνάζοντας. Πολλές φορές έχετε δει ο κύριος Γεωργιάδης φωνάζει, αυτό είναι το στυλ του. Όλοι φωνάζετε. Τον αντιγράψετε πολύ μετά. Δεν ξέρω αν οι follower του κυρίου Γεωργιάδη στο Twitter στις δημοσκοπήσεις που κάνει, εάν έβαζε μια δημοσκόπηση ότι για παράδειγμα ο ραδιοσταθμός κόκκινο που παλιότερα είχε βρεθεί υποκατάληψη, εάν θα κάνανε κάτι αντίστοιχο, τι θα ψηφίζανε οι follower του κυρίου Γεωργιάδη ή τα γραφεία του ΣΥΡΙΖΑ σε διάφορες περιοχές. Είναι γνωστό πάντως, εδώ και πάρα πολλά χρόνια, από τότε που ο ΣΥΡΙΖΑ ήταν στο 3,1, 3,2, 4,5%, ότι εμείς έχουμε σχέση αντιπαραθετική με αυτούς οι οποίοι νομίζουν ότι γίνεται πολιτική
είτε σπάζοντας μια τζαμαρία κτλ. Εμένα με απασχολεί. Θα κάνουμε το διάλογο. Ναι, ναι, θα κάνουμε το διάλογο. Απασχολεί να σας πω ότι με απασχολεί. Ότι μπαίνουν στα σούπερ μάρκετ, στα εξάρτητα. Ένα λεπτό. Είστε κυβέρνηση. Ναι, να τελειώσει την τοποθέτησή μου και θα πείτε. Θα κάνω ερώτηση, θα κάνω διάλογο. Βρίσκω λογικό οι followers στο Twitter, στο δικό σας, να σκέφτονται κοντά στη δική σας λογική. Αυτό δεν σημαίνει ότι έτσι σκέφτεται η ελληνική κοινωνία και ο ελληνικός λαός. Να πάμε λίγο το ότι εσείς προσπαθείτε αυτή τη στιγμή να κάνετε τέτοιες ταυτίσεις και να στενέψετε τα ακροατήρια, θα μπορούσα και εγώ να κάνω κάτι αντίστοιχο. Δεν το επιχειρώ. Και θέλω να συζητάμε πραγματικά επιχειρήματα. Λοιπόν, τώρα, για την οικονομία, για την κοινωνία. Ότι μπαίνουν στα εξάρχεια στο σούπερ μάρκετ, κλέβουν το σούπερ μάρκετ, αυτό το θεωρούν επανάσταση εκεί που πέραν το Ρίο Μάρε και τα ποτά. Και βγαίνουν και λένε θα φύγετε το σούπερ μάρκετ, τα εξάρχεια δεν γουστάρουμε. Και η αστυνομία δεν κάνει απολύτως τίποτα. Σε απασχολεί αυτό? Κύριε Γεωργιάδη, είναι στην ατζέντα σας. Εγώ το έχω πει 100 φορές, ναι. Να το πω 101. Ναι. Ο νόμος σε όλες τις γειτονιές της χώρας πρέπει να εφαρμόζεται. Άρα εξάρχεια. Ασφαλώς. Άρα γιατί δεν πάει στην εξάρχεια? Ασφαλώς. Ποιος εμποδίζει? Από εκεί και πέρα η προσπάθεια, που γίνεται από το κόμμα σας. Τη ταύτιση του κυβερνητικού κόμματος με μία λογική. Το κόμμα μου έβαλε τους συμβουλοφόρους να μπουν στο σούπερ μάρκετ στα εξάρτητα. Με την προσπάθεια επιβολής μίας ατζέντας η οποία αποπροσανατολίζει από τα πραγματικά ζητήματα που απασχολούν την κοινωνία και δεν μπορείτε να αντιπολιτευτείτε διότι έχετε κάνει σοβαρά στρατηγικά πολιτικά. Ελάτε να συζητήσουμε για την κοινωνία και για μας. Είναι πάρα πολύ μεγάλο ζήτημα. Δεν είναι ζήτημα. Δεν είναι ζήτημα επικοινωνιακής αξιοποίησης το ζήτημα της ασφάλειας. Μάλιστα. Ελάτε να τα συζητήσουμε όλα ήρεμα και με επιχειρήματα. Οι εντολές οι οποίες έχουν από την πολιτική ηγεσία είναι να είναι περιφερειακά στα εξάρια και επίσης δεν έχει γίνει και καμία σύλληψη εκεί. Αυτά είναι καταγεγραμμένα. Κοιτάξτε, αυτά είναι ζητήματα τα οποία σε έκταση πρέπει να τα συζητήσετε με τον καθήλυνα αρμόδιο υπουργό και με τους επιχειρησιακούς παράγοντες οι οποίοι δίνουν τις όποιες εντολές. Εγώ δεν θα αξιολογήσω σε μια τηλεοπτική εκπομπή το σχέδιο δράσης της ελληνικής αστυνομίας, διότι δεν είμαι ούτε αξιωματικός ελληνικής αστυνομίας, ούτε γνωρίζω, ούτε θέλω να το παίζω ειδικός σε ζητήματα που δεν γνωρίζω. Έχουμε χορτάσει από τέτοιους μη γνωρίζοντες που το παίζουν ειδικούς τόσα χρόνια. Κύριε Ζαχαριάδη, για τον έμφυα είστε ειδικός, που είναι ένας φόρος ο οποίος. Πολιτική εκτίμηση βεβαίως μπορώ να σας κάνω. Είναι ένας φόρος, επαναλαμβάνω, ο οποίος δεν αλλάζει, καταργείται. Τελικά, αυτό που καταργήθηκε είναι η έκτη δόση. Κύριε Τζούνο, κύριε Κούτρα, γνωρίζουμε όλοι ότι το καλοκαίρι του 2015 έγινε ένας δύσκολος και οδυνηρός συμβιβασμός. Υπεγράφει μία συμφωνία, το τρίτο μνημόνιο, η οποία εμπεριείχε τη διατήρηση κάποιων δεσμεύσεων οι οποίες μας είχαν έλθει από το παρελθόν. Όντως, εμείς την προσπάθεια που κάναμε από το Γενάρη μέχρι και τον Ιούλιο του 2015 προσπαθήσαμε κάποιες από αυτές τις αδικίες να τις ακυρώσουμε. Δεν το πετύχαμε και φέρνοντας αυτή τη συμφωνία στο κοινοβούλιο, μετά προσφύγαμε στον ελληνικό λαό και κάναμε εκλογές. Το 15 το Σεπτέμβρη. Ναι. Έχουμε μεσολαβήσει άλλα πράγματα. Αυτή τη στιγμή κυβερνούμε. Συμφωνώ. Εγώ τα δέχομαι αυτά που μου λέτε μέχρι. Έχει μεσολαβήσει μια δέσμευση πριν. Ότι ο έμφυα θα αλλάξει, από φέτος θα άλλαζε. Ότι οι αντικειμενικές τιμές θα έρθουν πιο κοντά στις εμπορικές. Δεν γίνεται τίποτα από όλα αυτά. Κοιτάξτε, είναι 3.153.000 ευρώ. Βεβαιώθηκαν χθες. Όποιος έχει σπίτι, ξέρει τι γίνεται. Οι αλλαγές οι οποίες θα υπάρξουν στον έμφυα, με βάση και αυτά τα οποία συμφωνήθηκαν κατά τη διαδικασία της ολοκλήρωσης δεύτερης αξιολόγησης, εντάσσονται στα αντίμετρα του 2019 και του 2020. Μέσα σε αυτή τη διαδικασία της διαπραγμάτευσης, ό,τι καλύτερο θα μπορέσουμε να πετύχουμε με την προοπτική της ελληνικής οικονομίας, θα μπορέσει να έχει αντανάκλαση και στη μείωση αυτών των φόρων. Δεν έχω αλλάξει πάντως την άποψη που είχαμε. Άρα δεν το πετύχατε στην προηγούμενη. Είναι εμφιάλτης. Λέγατε τα συνθήματα του ΣΥΡΙΖΑ ήταν εμφιάλτης. Εγώ ίδιος έχω πει ότι είναι ένας σκληρός, ένας άδικος φόρος, και θα πρέπει να δούμε στη διαδρομή εξόδου της χώρας πώς η φορολογική μας διάθρωση θα γίνει πιο δίκαιη και πιο αναλογική. Να ελαφραίνει αυτούς που δεν μπορούν, δεν έχουν, δεν αντέχουν
και να είναι δίκαιοι σε αυτούς που έχουν μεγαλύτερες δυνάμεις. Βρισκόμαστε σε μια φάση αδικίας και υπερφορολόγησης, διότι η χώρα χρεοκόπησε το 2010 και από τότε μέχρι σήμερα, με βήματα μπρος πίσω, προσπαθεί να διαχειριστεί αυτή τη χρεοκοπία. Ναι. Είμαστε σε έκτακτες και αναγκαστικές συνθήκες, αλλά το σημαντικό είναι ότι επιτέλους, μετά από πάρα πολλά χρόνια, μπαίνουμε στη φάση της ανάκαμψης, της ανάπτυξης και θα αντιμετωπίζουμε αυτά τα βάρη, αυτές τις δυσκολίες, αυτές τις αδικίες, αν θέλετε, εγώ το παραδέχομαι, σε φάση ανάπτυξης, ανάκαμψης και ισχυροποίησης. Για να δούμε. Κύριε Γεωργιάδη. Λοιπόν, μπορεί να θέλει ο Φάκος λίγο εδώ. Ναι, φαντάζομαι ότι οι συνάδελφοι θα το καταφέρουν. Ξέρετε, αλλά... έχω εδώ, το βλέπετε. Είναι το εξώδικο για τον Ένβια, το οποίο πρότεινε η εφημερίδα Αυγή, να στέλνουν όλοι οι Έλληνες πολίτες αντί να πληρώνουν τον Ένφια που ήταν παράνομος και αντισυνταγματικός. Και ρωτώ τώρα τον κύριο Ζαχαριάδη. Ας υποθέσουμε λοιπόν ότι είχαν αυταπάτες, όπως είπε ο κύριος Τσίπρας. Και ότι προσπαθήσανε και αποτύχανε, γιατί οι συσχετισμοί, τι έχει πει, δεν ξέρουν τους συσχετισμούς. Ένα συγγνώμη για αυτά που λέγατε εναντίον μας, να μας πείτε ποτέ. Συγγνώμη. Θυμάστε, κύριε Τζούνε και κύριε Σούτρα. Εσάς θα πούμε συγγνώμη. Εμείς τον ελληνικό λαό απολογούμαστε, κύριε Γεωργιάδη. Τι είστε εσείς να σας πούμε συγγνώμη. Πάλι. Εγώ δεν διέκοψα. Ναι, εντάξει, αλλά όχι να μου ζητάτε να σας ζητήσω και συγγνώμη. Στον ελληνικό λαό. Να ζητήσετε συγγνώμη από τον ελληνικό λαό που τον κοροϊδεύατε. Τον κύριο Γεωργιάδη να ζητήσω εγώ συγγνώμη. Έχω το χολόγο τώρα. Από τον ελληνικό λαό θα ζητήσετε συγγνώμη οι απατεώνες που του λέγατε να στείλει εξώδικο να μην πληρώνει. Θέλετε τώρα η Νέα Δημοκρατία να κάνει καμπάνια, κύριε Ζαχαριάδη, από σήμερα και να βγαίνω εγώ σε όλα τα κανάλια και να λέω να μην πληρώνει κανένα τον Ένβια, όπως κάνατε εσείς. Αυτή είναι η διαφορά μας. Να σας απαντήσω. Και εγώ μπορεί να φωνάζω, όπως είπατε έτσι λίγο ηρωνικά, μπορεί να φωνάζω, η φωνή μου είναι δυνατή. Εγώ όμως δεν πήγα κατά της πατρίδας μου ποτέ. Εγώ δεν έλεγα στους Έλληνες, όπως έλεγε ο κύριος Τσίπρας, να μην πληρώνουν τους φόρους τους. Το πιο εύκολο που θα μπορούσε να κάνει σήμερα ο Μητσοτάκης, που θα ήταν το πιο εύκολο, να βγει στη Δέθο Μητσοτάκης και να πει. Να μην πληρώνουμε, αλλά δεν ακούστηκε. Εμείς απολογούμαστε μόνο στον ελληνικό λαό. Και προφανώς για τις ελλείψεις, τα λάθη και τις αδυναμίες μας θα κάνουμε την αυτοκριτική μας, θα κοιτάξουμε τους πολίτες στα μάτια και αυτούς που τους έχουμε αδικήσει, προφανώς στους Έλληνες πολίτες θα ζητήσουμε συγγνώμη. Όμως στον κύριο Γεωργιάδη, ο οποίος ήταν, όταν ήταν υπουργός, έβαζε τα 5 ευρώ στα νοσοκομεία. Τέλεια. Που έβαζε φόρους που δεν μπορούσαν, δεν άντεχαν οι Έλληνες πολίτες να τους σηκώσουν. Που έκοβε μισθούς και συντάξεις. Που κατακρεούργησε το κοινωνικό κράτος. Όχι. Στον κύριο Γεωργιάδη και σε όλους αυτούς δεν πρόκειται να ζητήσουμε συγγνώμη. Εμείς και σαν αντιπολίτευση, με σκληρό ομολογμένο τρόπο, αλλά και σαν κυβέρνηση, είχαμε και έχουμε ένα διακηρυγμένο στόχο. Άλλες φορές μπορούμε και τον πετυχαίνουμε λίγο περισσότερο, άλλες φορές μας στραγγαλίζουν και δεν τον πετυχαίνουμε. Και ο στόχος μας αυτός, και δεν έχουμε παραιτηθεί, είναι να μπορέσουμε να προστατέψουμε τους πιο φτωχούς, τους πιο αδύναμους, τους πιο αδικημένους. Και σας λέω ότι πολλές φορές. Παράλογος και αντισυνταγματικός ο Ένφια τώρα. Κοιτάξτε, την αντισυνταγματικότητα δεν είμαι αρμόδιος να την κρίνω. Ναι. Ότι είναι φόρος δύσκολος και σκληρός και για κάποιες κοινωνικές κατηγορίες άδικος, ναι, έχω αυτή τη γνώμη. Σας λέω όμως ότι ο στόχος μας είναι αυτή η Διεθνής Έκθεση Θεσσαλονίκης να είναι η τελευταία που ο Έλληνας Πρωθυπουργός θα πάει εκεί μέσα στο πλαίσιο των μνημονίων, ναι, να μπορέσουμε σε ένα χρόνο από τώρα να βγούμε από τα μνημόνια, να φύγουμε από την ασφυκτική επιτροπή και να έχουμε περισσότερες δυνάμεις για να μπορέσουμε να κάνουμε οικονομική πολιτική, πολιτική ενίσχυσης των ασθενέστερων. Με αυτή την έννοια λοιπόν, προφανώς και δεν έχω και δεν έχουμε μετανιώσει για τον τρόπο με τον οποίο κάναμε την αντιπολίτευση εκείνη την περίοδο, διότι εμείς, όχι, εμείς καλούσαμε σε μια πιο δίκαιη κατανομή των βαρών. Εμείς ζητούσαμε τότε που η Ελλάδα είχε μεγαλύτερη οικονομική δυνατότητα και μεγαλύτερη οικονομική επιφάνεια να υπάρξει άλλη συνταγή. Εμείς ζητήσαμε το πρώτο εξάμεινο της διαπραγμάτευσης να μην στραγγαλιστεί η χώρα, να μην στραγγαλιστεί η Ευρώπη. Προχθές, όχι ο Τσίπρας, όχι ο Ζαχαριάδης, όχι ο Τσακαλώτος, όχι ο Δραγασάκης, αλλά ο Γκάμπριελ και ο Σούλτς είπαν για τον κύριο Σόιμπλε ότι ήθελε να διαλύσει
την Ευρώπη με την πολιτική που έκανε ναι. στο ζήτημα της Ελλάδας. Και δεν βλέπω να έχει συζητηθεί αυτό το ζήτημα στα ελληνικά μίντια. Άρα λοιπόν, εγώ και εμείς και το κόμμα μου να πάρει την ευθύνη για τα βήματα πίσω που αναγκαστήκαμε να κάνουμε το καλοκαίρι του 2015 για να μείνουμε στο ευρώ, για να ναι. μείνουμε στην Ευρωζώνη. Αλλά ναι, να κάνουμε επιτέλους και μία συζήτηση ναι. για το πώς επιβλήθηκαν αυτά τα πράγματα, για το ποια βάρη σηκώνει ο ελληνικός λαός, για το πώς παραλάβαμε τη χώρα, για το τι φορολογική διοίκηση είχαμε, ναι, πριν, για το γεγονός ότι ακόμη και τώρα υπάρχουν εισοδήματα που κρύβονται. Αυτό είναι τότε υπήρχαν και τώρα. Κοιτάξτε, αυτά δεν είναι ζητήματα τα οποία λύονται σε μία μέρα. Όταν άλλες χώρες έχουν κάνει μεταρρυθμίσεις εδώ και 20 χρόνια, εμείς τα έχουμε κάνει στη διετία. Να ξεκαθαρίσουμε κάτι. Αρχικά, οποιαδήποτε μεταρρύθμιση γίνονταν και δημοσιογράφοι ήμασταν στα μανταλάκια. Δηλαδή για το γεγονός ότι η Ελλάδα δεν έβαλε πώς από το 2010 και μπήκανε το 2015 είναι υπόθεση του ΣΥΡΙΖΑ. Δεν μπορούσε να το κάνει το ΠΑΣΟΚ, η Νέα Δημοκρατία. Ποιο ήταν το πρόβλημα να το κάνουν? Δεν θέλανε να το κάνουν. Δεν θέλανε, όχι, δεν είναι αυτό. Σε όλη την Ευρώπη που λειτουργεί το ΠΟΣ, σε όλη την Ευρώπη που λειτουργεί το σύστημα ΠΟΣ, ναι. δεν είχαν capital control. Ναι. Το καταλαβαίνετε αυτό. Εδώ δεν θέλανε οι ελληνικές διοικήσεις. Ευθύνεται ότι δεν είχαμε POS. Όχι, λέω λοιπόν ότι ο η φορολογική διοίκηση και η φορολογική αποτελεσματικότητα ναι. που είναι μία, μέθοδος να εισπραχτούν φόροι αναλογικότερα από όλους. Η χώρα μας είχε μία υστέρηση ναι. που σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες αυτά έχουν γίνει 10 χρόνια Είστε πριν. Κυβέρνηση όμως. Και εδώ, όταν Σωστά. μπήκαμε στα μνημόνια, ναι. αντί να αρχίσουμε να εφαρμόζουμε ναι. τέτοιες μεταρρυθμίσεις, ναι. οι οποίες θα δίνανε τη δυνατότητα στη χώρα να σηκώσει πριν πολύ πιο γρήγορα κεφάλι, ανεξαρτήτως ΣΥΡΙΖΑ, ΠΑΣΟΚ, Νέας Δημοκρατίας. Τα βάρη του ελληνικού λαού. Ο ΣΥΡΙΖΑ, αν έχει απαλύνει σε κάτι τα βάρη του ελληνικού. Αν μας έχετε απαλύνει. Κοιτάξτε, υπάρχουν κοινωνικές. Θέλω να είμαι δίκαιος και ειλικρινής. Υπάρχουν κατηγορίες οι οποίες έχουν υποστηριχθεί και έχουν αλαφρυνθεί. Για παράδειγμα, οι δικαιούχοι του εισοδήματος αλληλεγγύης. Είναι περίπου 700.000 άνθρωποι, οι ίδιοι και οι οικογένειές τους. Mm-hmm. Τα πολύ χαμηλά εισοδήματα. Mm-hmm. Υπάρχουν βεβαίως και άλλοι οι οποίοι έχουν επιβαρυνθεί. Επειδή θέλω να είμαι απολύτως ειλικρινής, σας λέω mm-hmm. ότι ιδίως στα μεσοστρώματα, όπως ορίζονται αυτά στη νέα ισορροπία που έχει προκύψει μετά την κατάρρευση mm-hmm. της οικονομίας από το 2008 που ξεκίνησε η πτώση, το άθροισμα φορολογικών και ασφαλιστικών επιβαρύνσεων είναι μεγάλο και εμείς δεν την ξεχνάμε αυτή την υπέρμετρη επιβάρυνση και είναι στους πρώτους στόχους μας τώρα που η οικονομία ανοίγει και έχουμε μπροστά μας και κλείνω με αυτό, γιατί έχουμε λίγο χρόνο μια καθαρή διετία διακυβέρνησης για να μπορέσουμε να ανακάμψει η οικονομία και να στηρίξουμε τα αδύναμα στρώματα του ελληνικού λαού, να χαμηλώσουμε τη φορολογία και σε αυτούς τους ανθρώπους που όντως πιέζονται.